Εν μέσω εντάσεων διεξήχθη συζήτηση στην Επιτροπή Ενέργειας της Βουλής, στο επίκεντρο της οποίας τέθηκε η ηλεκτρική σύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Πιέσεις από παντού παραδέχθηκε ότι δέχεται η ΡΑΕΚ ώστε να αποδεχτεί τους όρους του ΑΔΜΙΕ, αλλάζοντας ουσιαστικά την αρχική της απόφαση. Δεχόμαστε πιέσεις από παντού, από όλες τις πλευρές. Μπορεί να δεχόμαστε πιέσεις, αλλά δεν μας επηρεάζουν. Είμαστε ανεξάρτητη αρχή. Κάποιοι εκβιάζουν την αρχή βάζοντας ζηλήματα χωρίς τεκμηρίωση. Ανάμεσα σε αυτούς που πιέζουν είναι και ο ΑΔΜΙΕ. Πρέπει να ξέρουν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος, δεν είναι μπακάλικο. Με ευχολόγια απάντησε ο Υπουργός Ενέργειας. Οι όποιες παρεμβάσεις προς τη ΡΑΕΚ δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Η ΡΑΕΚ πρέπει να αποφασίσει απρόσκοπτα και με τεκμηρίωση. Μία ακόμα αποκάλυψη προήλθε από τον αντιπρόεδρο της αρχής, ο οποίος φέρνει στο φως την πληροφορία ότι ο ΑΔΜΙΕ αρνείται να δώσει εγγυήσεις για το κόστος του έργου. Ζητήθηκε από τον ΑΔΜΙΕ να δοθούν εγγυήσεις ότι το κόστος του έργου δεν θα αυξηθεί και δεν δόθηκαν. Επιφυλάξεις για το έργο εξέφρασαν τα κοινοβουλευτικά κόμματα, αφού στην εξίσωση μπαίνει ο καταναλωτής και μια ενδεχόμενη επιβάρυνση. Προκαλούν έναν πανικό στην περίπτωση όπου η ΡΑΕΚ έρθει και βλάβει απόφαση βάσει της οποίας θα μετακυλήσει στους καταναλωτές τεράστια βάρη. Τα έξι σέντα γίνουν 8, 10, 12, 14 και ούτω καθεξής. Και να επιβάλλονται πού τώρα, στον καταναλωτή. Ο Κύπριος καταναλωτής σήμερα πληρώνει το δεύτερο πιο ακριβό επιχειρηματικό ρεύμα στην Ευρώπη. Ακόμα δεν υπάρχουν εκείνες οι απαραίτητες πληροφορίες, εκείνες οι απαραίτητες, τα απαραίτητα δεδομένα που θα πρέπει να υπάρξουν μέσα, κυρίως από τις μελέτες κόστους ωφέλους. Η ΡΑΕ καλείται να απαντήσει τελεσίδικα μέχρι τα μέσα Αυγούστου, εάν και εφόσον θα αλλάξει η απόφασή της και ουσιαστικά οι καταναλωτές θα αρχίσουν να πληρώνουν ένα τέλος από τον ερχόμενο χρόνο. Από την άλλη, ο Γενικός Ελεγκτής ανέφερε πως πέρσι το καλοκαίρι ήρθαν εις γνώση της ηλεκτρικής υπηρεσίας πληροφορίες για ύποπτη δραστηριότητα. Τέθηκαν υπόψη μας κάποιες πτυχές και δράσεις κάποιων για το όλο έργο. Δεν λέμε ότι υπάρχει αδίκημα. Είναι μόνο πληροφορίες, αλλά θα ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αφορά τον προηγούμενο φορέα υλοποίησης. Πως η υπηρεσία θα κάνει έλεγχο από την στιγμή που θα υπάρξει καταβολή χρημάτων. Στο δεύτερο επίπεδο που αφορά στο κατά πόσον η κυβέρνηση θα είναι μέτοχος ή όχι, ο Γιώργος Παπαναστασίου ξεκαθάρισε στα μέλη της Επιτροπής πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση. Αναγνωρίζω ότι υπάρχει σοβαρή αβεβαιότητα στο έργο. Δεν θα αφήσουμε την αβεβαιότητα να σκοτώσει το έργο. Η απόφασή μας αν θα συμμετέχουμε στο μετοχικό κεφάλαιο θα πάρθει μέσα στους επόμενους τρεις μήνες. Μοναδικός μας γνώμονας είναι ο καταναλωτής. Ακόμη ένας παίκτης εισέρχεται στο χώρο των προβληματισμών και των αντιδράσεων για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης. Ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού κατέθεσε εκτενές και τεκμηριωμένο υπόμνημα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκφράζοντας τις ανησυχίες του για την βιωσιμότητα, την χρηματοδότηση του έργου, καθώς και τις επιφυλάξεις του για τεχνικής φύσεως χαρακτηριστικά του όλου έργου. Μέσα από το υπόμνημα παραθέτει 10 μελανά σημεία του όλου εγχειρήματος, ανάμεσα σε αυτά θέματα εθνικής ασφάλειας, αλλά και το κατά πόσον μετά από την υλοποίηση του έργου θα υπάρχει ενεργειακή ανεξαρτησία.